Επιστροφή, ξέρετε, έβριξε και στο οροπέδιο Λασιθίου. Άνοιξαν οι ουρανοί. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στεφανάκη, τον δήμαρχο οροπεδίου Λασιθίου, Γιάννη Στεφανάκη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Ποια προβλήματα έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτή τη στιγμή στο Δήμο σας? Τα προβλήματα εντάθηκαν το πρωί, τα ξημερώματα, όταν στις 6 παρά το πρωί, ξημερώματα σήμερα, ξεκίνησε νέα νεροποντή στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου αυξήθηκε το πλημμυρικό φαινόμενο που είχαμε ήδη από το Σάββατο και καθ' όλη το προηγούμενο διάστημα. Και εντάθηκαν και τα προβλήματα όσον αφορά τις αποκαταστάσεις των ζημιών όπου είχαμε παρέμβει τις προηγούμενες ημέρες. Συγκεκριμένα όπου είχαμε παρέμβει σε αγροτική οδοποιία, σε διάνοιξη ρεμάτων κλπ. Ξανακατέβηκε πάλι το νερό και είχαμε τα ίδια προβλήματα. Αλλά και στο οδικό δίκτυο, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Σελία Μπέλου προς Κράση, το πρωί είχαμε πάλι κατολιστήσεις. Μεγάλη κλίμακα. Έχουν αποκλειστεί και αγροτικοί δρόμοι. Έχουν αποκλειστεί αγροτικοί δρόμοι, βέβαια. Μάλιστα. Έχουν αποκλειστεί. Από αύριο ξανά τα συνεργεία του Δήμου και συνεργάτες του Δήμου θα είναι πάλι έξω για να προσπαθήσουν να αποκαταστήσουν ό,τι έχει απομείνει από την αγροτική οδοποία και από την οδοποία. Σε σχέση ωστόσο με άλλες περιοχές όπως ο Δήμος Χερσονήσου και το Ρέθυμνο, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου ήταν κάπως τυχερός, να το πούμε. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε αυτή την φράση. Ήμασταν τυχεροί πραγματικά, γιατί το φαινόμενο που έπληξε μόλις εχθές το βόρειο-βορειοανατολικό παραλιακό μέτωπο, ευτυχώς, και το τονίζω αυτό, ευτυχώς, δεν ήρθε εδώ στο οροπέδιο Λασιθίου. Ήταν χαμηλή, φαίνεται, η νέφωση. Τα βουνά του οροπέδιου Λασιθίου είναι ψηλά, οπότε ήμασταν τυχεροί. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Μιλήσαμε πριν από λίγο και με την κυρία Λιονή, την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, και με τον κύριο Σέγκο, τον δήμαρχο Χερσονήσου, και τους ρώτησα τη γνώμη τους για τις υποδομές στις περιοχές τους. Θέλω να σας ρωτήσω και να σας απευθύνω την ίδια ερώτηση. Οι υποδομές στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου αποτελούν οχυρό απέναντι σε αυτά τα ζητήματα, απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά την αγροτική οδοποιία, έχουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας. Αν σκεφτείτε ότι ο κάμπος του οροπεδίου Λασιθίου, που είναι 30.000 στρέμματα, είναι μια σκακέρα ουσιαστικά. Οι δρόμοι αυτοί κάθε χρόνο με τα πλημμυρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα τα φετινά που δεν έχουν ξαναγίνει, και με τόσο έντονη βροχόπτωση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είχαμε πάνω από 300 χιλιοστά μόλις 8 ώρες. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, γιατί καταστρέφεται η υποδομή. Αυτή η υποδομή καταστρέφεται. Αλλά και στο ορεινό αγροτικό δίκτυο, όταν έχουμε μεγάλη κλίμακα καιρικά φαινόμενα, ακραία καιρικά φαινόμενα, και σε σύντομο χρονικό διάστημα, οπωσδήποτε οι υποδομές δοκιμάζονται και καταστρέφονται. Η υποδομή δοκιμάζεται και βρίσκεται σε ένα όριο. Οριακά λοιπόν καταφέρετε να προσπερνάτε αυτές τις δυσκολίες? Λέω εγώ τώρα, μήπως θα πρέπει να λειτουργήσετε και λίγο προληπτικά? Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Δουλεύουμε με την ανέχεια του κόσμου. Ο Δήμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μπορεί να τα απεξέλθει. Γίνονται παρεμβάσεις σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και υποστελέχωση, Δήμαρχε, φαντάζομαι. Και υποστελέχωση, βέβαια. Υποστελέχωση. Καθώς στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου υπηρετεί μόλις ένας πολιτικός μηχανικός. Μάλιστα. Θα ήθελα όμως να βάλω κάποια οριζόντια ζητήματα όσον αφορά και την πρόβλεψη των φαινομένων, και θα σας τα πω επιγραμματικά. Το πρώτο είναι ότι καθώς δεν είχαμε ενημέρωση ούτε για την καταιγίδα, τη μεγάλη φοβερή καταιγίδα του Σαββάτου, αλλά ούτε για τη σημερινή, του πρωινή, αλλά ούτε και η Χερσόνησος είχε κάποια προειδοποίηση, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει μια επικαιροποίηση των μαθηματικών μοντέλων που μας οδηγούν στις προβλέψεις μετεωρολογικές. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη λοιπόν η κλιματική αλλαγή. Και θα πρέπει ενδεχομένως, το έχουμε κουβεντιάσει και με τον συνάδελφο τον Γιάννη Σέγκο, θα πρέπει ενδεχομένως να γίνει και μια μελέτη για τις επιπτώσεις του φράγματος από σελένη στο μικροκλίμα της περιοχής. Η οποία μελέτη να συμπεριλαμβάνεται οι επιπτώσεις αυτές στο μικροκλίμα, στον υπολογισμό λοιπόν της κατάστασης του μικροκλίματος για το οροπέδιο Λασιθίου και για τη Λαγκάδα και για τη Χερσόνησο. Μάλιστα. Και ενδεχομένως και για το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε συνεννοηθεί με τον Δήμαρχο Χερσονήσου. Θα κάνουμε κοινό έγγραφο να τη ζητάμε αυτή τη μελέτη, την οποία έχουμε ζητήσει και εμείς κατά το παρελθόν.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση των οικοσυστημάτων σε όλη την Κρήτη, καθώς η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τεράστιες αναταραχές στα κλιματολογικά δεδομένα και θα πρέπει σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να δούμε την ένταξη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στα σχέδια πολιτικής προστασίας των Δήμων. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.